Γιάννα, με ποιο θέμα θα ξεκίναγες αυτή την κουβέντα? Με τις ευθύνες της οικογένειας που δεν παρατήρησε την συμπεριφορά του συγγενούς τους, ο οποίος από ό,τι διαβάζουμε είχε ξανατραβήξει πιστόλι, είχε ξαναπασχολήσει ανθρώπους. Στο Διόνυσο λες. Αν οπλοφορούσε νόμιμα, τι δουλειά έκανε πριν συνταξιοδοτηθεί, δεν ξέρει κανένας μας. Και εν πάση περιπτώσει πώς, αν μια κινούμενη ανθρώπινη συμπεριφορική χειροβομβίδα κυκλοφορεί σε μια περιοχή χωρίς κανένας να δίνει σημασία. Μέχρι λοιπόν ένας άνθρωπος που έκανε τη δουλειά του γύρισε σπίτι του μέσα σε φέρετρο με τρεις σφαίρες στο κεφάλι. Διότι κάνουμε μονίμως επισημάνσεις μετά τα γεγονότα για αυτά τα γεγονότα. Εγώ, ας πούμε, με απασχολεί ο αστυνομικός ο οποίος χτύπησε τον 11χρονο. Αν είχε προηγούμενο περιστατικό, τι έγινε με την προηγούμενη ΕΔΕ, πότε έληξε, πότε δεν έληξε, τι ψυχομετρικά τεστ έκανε, ποιος πήρε την ευθύνη να τον κρατήσει στο σώμα. Γιατί αφού τον κράτησαν στο σώμα, τον έκαναν και επικεφαλής, παρακαλώ. Γιατί είχε παρελθόν, αλλά έγινε επικεφαλής της μονάδας που κυκλοφορούσε και καβαλούσε και μοτοσυκλέτα. Και κυκλοφορούσε και στο δρόμο. Δεν λέω, σε όλα τα σώματα, από τα δημοσιογραφικά μέχρι τα στρατιωτικά και από τα εκκλησιαστικά μέχρι τα δικαστικά. Θα έχει και μπουμπούκια. Από ό,τι λέει ο κύριος Μπαλάσκας νωρίτερα. Θα έχει και μπουμπούκια. Από ό,τι λέει ο κύριος Μπαλάσκας νωρίτερα. Δεν ήμουν εδώ, δεν τον άκουσα, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είχε διακριθεί και για συλλήψεις που είχε κάνει σε περιπτώσεις ληστείων με κίνδυνο ζωής κλπ. Όχι, θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά, δεν είναι μόνο η μία αυτή που περιγράφεις. Αυτή την πει ο δικηγόρος του όταν εμφανιστεί. Καλά, αυτό και εγώ το λέω. Ο δικηγόρος του θα εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί ο δικηγόρος του. Εγώ λέω πως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξανακατηγορηθεί για παρόμοιο αδίκημα βρίσκεται επικεφαλής. Που σημαίνει ότι άμα πιάσουμε 5 ληστές, μπορούμε να φέρουμε και 10 παιδιά από δίπλα. Έτσι που μου το παρουσιάζεις. Να, θυμάμαι να πιάσει το νομικό μου τώρα. Θα σου πω ότι έχω και 10 υποστηρικτικές. Αν έχει διακριθεί σε 5-6 περιπτώσεις. Ακούστε με, επειδή τα στερνάτη μου τα πρώτα. 100 διακρίσεις να έχεις την ημέρα που θα σηκώσεις χέρι σε παιδί, σημαίνει αυτό που σημαίνει. Δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι κακοήθη, μια χαρά. Ναι, αλλά σε μια πολιτισμένη κοινωνία, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο. Και παραβατικά. Δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο. Και δεν είναι υπέρ του zero tolerance. Δεν είναι υπέρ της μηδενικής ανοχής. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, θα πω ότι έχουμε περάσει σε έναν βαθμό να είμαστε συνεχώς αναλυτικοί και διαπιστωτικοί των πραγμάτων, καθόλου όμως με μια βαθιά και ανοιχτή συζήτηση για το τι σημαίνει ό,τι σημαίνει ελληνοτουρκικές σχέσεις εντός του ΝΑΤΟ, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στη διαδικασία, σε καταδικασμένοι όπως λένε μερικοί, και είναι εξής, ακούγεται πολύ ποιητικά, είμαστε καταδικασμένοι, λέει, από τη γεωγραφία. Καταδικασμένος είναι και από τη γεωγραφία ο γαλλογερμανικός άξονας. Καταδικασμένος είναι από τη γεωγραφία και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι νησί. Καταδικασμένη είναι από τη γεωγραφία η Βόρειος Ιρλανδία σε σχέση με την Νότιο Ιρλανδία. Καταδικασμένη είναι η Βαρκελόνη σε σχέση με τη Μαδρίτη. Καταδικασμένος ποιος είναι, γιατί είναι καταδική να έχεις γειτόνους και να μην είναι καταδίκη η λανθασμένη πολιτική. Και επειδή έχει συλλαλητήριο την Πέμπτη, την ώρα της ψηφοφορίας στη Βουλή για τις Βάσεις, και επειδή και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί έχουν δηλώσει ότι θα είμαστε, και οι Ρώσοι και οι Ιρανοί έχουν δηλώσει ότι θα είμαστε στόχος σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή μορφής σύγκρουσης, και επειδή τα πράγματα δεν είναι στο επίπεδο των ημείων, είναι πολύ χειρότερα από το επίπεδο των ημείων. Πολύ χειρότερα από το επίπεδο των ημείων. Όταν ο στόχος ότι θα πρέπει να επιβάλλουν οι Ιρανοί ή οι Ρώσοι την πολιτική της Ελλάδος, σήμερα απειλώντας. Δηλαδή, ούτε μου πέρασε καν από το κεφάλι. Αυτό όποιος το άκουσε και το είπε, το έχει ήδη σκεφτεί από μόνος του. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Θα το έλεγα, είτε έλεγα εγώ αυτό που είπα, είτε έλεγα κάτι άλλο. Να τοποθετηθώ πάνω σε κάτι πολύ πρακτικό. Στις 12 η ώρα, στο Υπουργείο Εργασίας, στον χώρο που θα γίνει και το μεγάλο συλλαλητήριο στις 4.30, θα υπάρχει μια συνέντευξη τύπου που θα δώσουν και θα εξηγήσουν πράγματα στον κόσμο που θέλει να καταλάβει τα συνταξιουχικά σωματεία. Και δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, είναι πάρα πολλά τα οποία συμμετέχουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας ιδιαίτερα τοποθετημένος πολιτικά για να του λείπει ο κοινός νους να καταλάβει τι έρχεται με το καινούργιο ασφαλιστικό πολύ χοντρικά. Πρώτα απ' όλα, ας είμαστε τίμιοι. Δεν μπορείτε να λέτε νόμος Βρούτσι. Ή νομοσχέδιο Βρούτσι. Ή νομοσχέδιο Κατρούγκαλου. Αυτό που βγαίνει θα πρέπει να λέγεται και οφείλει να λέγεται νόμος ασφαλιστικό Κατρούγκαλου Βρούτσι. Ή Βρούτσι Κατρούγκαλου. Διότι το ένα πατάει στο άλλο. Για να συνεννοηθούμε και να είμαστε σαφείς.
δεν έρχεται σαν καινοτομία, δεν ανατρέπει τίποτα. Αρνητικά πράγματα του Κατρούγκαλου, του νόμου Κατρούγκαλου, τα παίρνει, ναι, τα παίρνει και τα ζυμώνει με βάση τις καινούργιες οικονομικές και άλλες της κυβερνώσας τάξης, της κυρίαρχης τάξης αυτή τη στιγμή καταστάσεις. Η μία φιλοσοφία έχει. Άμα έχεις και πληρώνεις ασφαλιστικά, θα έχεις και μία συνταξούλα. Άμα δεν έχεις, κούνια που σε κούναγε, μαύρη. Τώρα πώς θα γίνει να εξασφαλίσεις αυτή τη ζωή, να τα έχεις όλες τις ώρες, όλους τους μήνες, όλες τις μέρες, όλα τα χρόνια του συνταξιδοτικού σου βίου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεύτερον, για να αγγίξεις το όριο της αξιοπρέπειας, πρέπει να έχεις πατήσει χονδρικά και με πολλά πράγματα κάθε μήνα 40 χρόνια εργάσιμου βίου. Για να φτάσεις να αγγίξεις τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Ασφάλισης υψηλής. Παίρνεις 50% τα αποδοτικά στα 35. Αν έχεις την ατυχία δε να κρεμαστείς από προνοιακά και άλλα επιδόματα, από αντιμετώπιση ατυχιών στη ζωή που κανείς δεν τις ξέρει, τα δισεκατομμύρια είχε, έπεσε το ελικόπτερο, πάει ο Κόμπι Μπράιαντ, έτσι. Θα μπορούσε όμως και να έχει χτυπήσει την μπανιέρα του σπιτιού του και να έχει μείνει κουτσός κουλός ή να έχει συλλαλητήριο η Λάρκο και την προηγουμένη να πεθαίνει ένας 35χρονος με δύο παιδιά και να μην δίνει κανένας την παραμικρά σημασία σε ένα εργατικό ατύχημα το πολλοστό που μπορεί να έχει συμβεί, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η φιλοσοφία του ασφαλιστικού. Και ακούς κουβέντες ότι είναι διασφαλισμένο μέχρι το 2070. Σε κόσμο που δεν ξέρει ούτε του ξημερώνει την άλλη μέρα. Η φτώχεια βαφτίστηκε, ακούστε το, στην Αττική καταναλωτική κόποση. Πού διαφωνείτε στο ασφαλιστικό? Λιποθυμάω. Καταναλωτική κόποση. Καταναλωτική κόποση. Ο κόσμος δεν έχει να ψωνίσει, δεν έχει ενδεχομένως, αλλά πάσχει από καταναλωτική κόποση. Πάντα. Σε λίγο θα φταίει το Black Friday, το Black Monday, το... Πού διαφωνείτε στο ασφαλιστικό? Rose Tuesday και θαλασσιά Wednesday. Κάπως έτσι θα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άμα θα δείτε πώς εκλάπησαν, πρώτα απ' όλα πάμε σε μια ουσία, ασφαλιστικό το οποίο δεν επιστρέφει στα ταμεία και στους εργαζόμενους τα κλεμμένα, δεν υπάρχει. Δεύτερον, επιδιόρθωση βασισμένη με ασφαλιστικό το οποίο κρίθηκε από το πρώτο δεξιό, το δεύτερο κοινό, το τρίτο αριστεροδέξιο μνημόνια. Και σήμερα έρχεται να τακτοποιήσει τα πράγματα γιατί λέει η χώρα αναβαθμίστηκε ως οικονομία σε BB-. Χρησιμοποιώ όλο το λεξιλόγιο που ξέρουν όλοι. Γιατί ως γνωστό στην Ελλάδα όλοι ασχολούνται με το BB-, με αυτά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι Έλληνες ξύπνησαν σήμερα το πρωί και έχουν ανάψει τα καντήλια, πήγαν στις εικόνες και είπαν ευχαριστώ Παναγίτσα μου που είμαι στο BB-. Εντάξει, ο Έλληνας το αισθάνεται το BB-. Μην μου πείτε ότι BB- δεν το κατάλαβε, ότι είναι σε μια επενδυτική. Μιλάτε μια χώρα η οποία έχει ωριμοποιηθεί πλήρως. Εδαφολογικά. Έχει ιδιωτικοποιήσει το σύνολο των στρατηγικών κεντρικών αυτών που λέμε δημοσίων αγαθών. Η μία χώρα η οποία έχει αποβιομηχανοποιηθεί δεκαετίες, δεν είναι τωρινό. Δεν είναι τωρινό καθόλου. Διαχειρίζονται όλοι λοιπόν μία χώρα, δεν έχει ούτε ξύλινες κολόνες για τη ΔΕΗ, την ίδια ώρα που πωλείται το δίκτυο της ΔΕΔΙΕ, το οποίο είναι 6 φορές ο γύρος της γης, για να περάσει το 5G. Θα σου έρχεται με ταχύτητα η διακοπή του ηλεκτρικού. Θα έχεις 5G, αλλά θα έχεις ηλεκτρικό ενδεχομένως. Διότι δεν είναι έτσι τα τέτοια, δεν είναι εκείνα έτσι, δεν είναι αλλιώς. Έτσι, δεν είναι αλλιώς. Μνημονή, τώρα, θα δημιουργηθεί, λοιπόν, θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα κλίμα. Δημιουργείται ένα κλίμα ψευδούς εφορίας. Διότι επί 5,5 χρόνια με τη βοήθεια του ΣΥΡΙΖΑ και με τη βοήθεια όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων, προσέξτε, η ατομική ευθύνη, ο ατομικός υπολογισμός κατάληξε σε εκείνο το θλιβερό σημείο ώστε οι συλλογικότητες να μην δημιουργούνται στο πεζοδρόμιο, τελειώνω, μία φράση θέλω, αλλά κατ' επιλογή. Να επιλέγεις, λες και είσαι ποδοσφαιριστής που επιλέγει την ομάδα που θα του δώσει τα περισσότερα. Και όχι να προκύπτει από τα σπλάχνα του κινήματος αυτό, εξού και η συγκοφάντηση του πάμε.